Το ίδιο. Πώς είναι να παίζει κανείς όχι στη μητρική του γλώσσα? Αυτό δεν το ξέρω πώς είναι. Εγώ στα αγγλικά έχω παίξει και στα ιταλικά. Ναι. Αλλά αισθάνομαι μεγάλη άνεση με την αγγλική γλώσσα και όχι μόνο επειδή okay, είμαι γνώστης, επειδή χρειάστηκε να μάθω και μου άρεσαν πάντα, αλλά ίσως έχεις μία απόσταση από τη βαρύτητα του συναισθήματος. Mm. Είναι λίγο πιο εύκολο, νομίζω, με κάποιο τρόπο, αν κατέχεις μία γλώσσα, να υποκριθείς. Έχει άλλο αντίκτυπο το συναίσθημα. Είναι η αποστασιοποίηση που είπες, μάλλον. Έχει μια αποστασιοποίηση. Βοηθάει. Αυτό το παρατήρησα γιατί το σκεφτόμουν πολύ καιρό. Και μπαίνεις και λίγο σε ένα ρόλο. Ως παιδί που δεν μιλούσαμε αγγλικά. Καλά, έχει παίξει πολύ children's. Αλλά ναι, έχει πλάκα. Όταν δεν φοβάσαι κάτι, νομίζω το κάνεις. Μπορείς να παίξεις πολύ πιο εύκολα με αυτό. Όταν δεν φοβάσαι κάτι, μπορεί να παίξει πολύ πιο εύκολα. Πολύ ωραίο. Έχει ενδιαφέρον αυτό μετά για τη συνέντευξη. Κράτα το. Αλέξανδρε Λιζάρδο. Βεβαίως. Πήγαινε μας τώρα σε μια Αμερικανίδα ηθοποιό, η οποία έφυγε την Κυριακή. Είναι λοιπόν από τα Στενάχωρα, η τελευταία εν ζωή ηθοποιός από το. Από τα Στενάχωρα, 104 ετών. Ναι, αλλά είναι ένα μήνυμα. Ουσιαστικά κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο, είχε μια πλήρη ζωή. Είχε πολλές εντάσεις, συμπεριφορές ντίβας και ταυτόχρονα μια πολύ γλυκιά πτυχή στη ζωή της. Είχε αυτές τις αντιφάσεις που δύσκολα τις βλέπεις σήμερα στη μορφή που μπορεί να τις δεις. Γιατί αν το καλώς σκεφτείς, το Hollywood τι κάνει? Στείνει επικοινωνιακά κολπάκια όταν χρειάζονται. Εκεί πέρα από μόνες τους είχαν την ανάγκη να βγάλουν το θυμό τους, τη ζήλια τους, τον ανταγωνισμό τους. Πιστεύω ότι κάνοντας τώρα και μια εκ νέου έρευνα και φέρνοντας ξανά στη μνήμη μου κάποιες από τις ταινίες που έχει μπει και στο ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο, θα ανακαλύψουμε ότι μια εποχή ολοκληρώνεται. Γι' αυτό λοιπόν και στεναχωριόμαστε περισσότερο και όχι για μια γυναίκα η οποία έχει απολαύσει την ζωή της. Από το 88 και μετά δεν κάνει πλέον ταινίες. Τα τελευταία 8 χρόνια μάλιστα έκανε μόνο τηλετενίες. Αλλά έχει ζήσει όλο ένα κομμάτι το οποίο πια σε εμάς σβήνει. Σβήνει και σαν ανάμνηση. Μην τα πεις όλα, σαν... πάμε να δούμε για την Ολίβια τη Χάβιλαντ. Γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1916 στο Τόκιο της Ιαπωνίας και ήταν η αδελφή της επίσης ηθοποιού Τζοάν Φοντέιν. Στις 26 Ιουλίου έφυγε πλήρης ημερών στα 104 στο σπίτι που κατοικούσε στο Παρίσι από φυσικά αίτια. Σήμερα αποχαιρετούμε την Ολίβια ντε Χάβιλαντ. Παιδί Βρετανών γονέων του δικηγόρου Walter de Havilland και της ηθοποιού Lillian Augusta Rose. Όταν οι γονείς της χώρισαν, εκείνη ήταν 3 ετών και μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της έφτασαν στο Hollywood. Στα 18 της κάνει το θεατρικό της ντεμπούτο στο Σανίδη στο «Όνειρο θερινής νυχτός» του William Shakespeare, που γίνεται και ο πρώτος μεγάλος κινηματογραφικός της ρόλος. Γλυκιά αλλά και έντονη, ήρεμη και απότομη, με μεγαλείο ψυχής αλλά και οικογενειακές μικρότητες, η Olivia de Havilland δεν έζησε απλά δύο ζωές λόγω της μακροβιότητάς της. Η Μέλανη στο αριστούργημα των Όσκαρ «Όσα παίρνει ο άνεμος» ήταν η τελευταία ηθοποιός της χρυσής εποχής του Hollywood που έφυγε από τη ζωή λίγο καιρό μετά την απώλεια του 103 ετών συναδέλφου της Kirk Douglas. Εμπνευσμένη από τον δυναμισμό και τα παραδείγματα της φίλης της Betty Davis, με την οποία μάλιστα συμπροταγωνίστησε σε στουντιακές επιτυχίες, έσπασε με μεγάλη δυσκολία το συμβόλαιό της με τον κολοσσό της Warner Bros., επιλογή που της χάρισε δύο Όσκαρ ερμηνείας. Η De Havilland ήταν βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός για τις ταινίες «Δώσε μου πίσω το παιδί μου» το 1946 και «Την κληρονόμο» το 1949. Ακόμα κρατάει το ρεκόρ αναφοράς 27 προσώπων στον έναν ευχαριστήριο λόγο της. Όταν η αδελφή της Τζοάν Φοντέιν προσπάθησε να τη συγχαρεί, την απέφυγε με προκλητικό τρόπο. Η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν ιστορική, καθώς διεκδικούσαν ίδιους ρόλους και ίδιους άντρες. Χαρακτηριστικά σε ηλικία 9 ετών, είχε γράψει στην πρώτη της διαθήκη και ανέφερε: «Κληροδοτώ όλη μου την ομορφιά στην αδελφή μου, αφού στην πραγματικότητα δεν είναι όμορφη». Αντικείμενο πόθου και ιδίου του μεγιστάνα του πλού του Howard Hughes, η ζωή του οποίου μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Μάρτιν Σκορσέζε με τον τίτλο The Aviator. Σε απόλυτη ρήξη ήρθαν το 1975, διακόπτοντας κάθε μεταξύ τους επαφή, όταν η Ολίβια μετακόμισε μόνιμα στο Παρίσι. 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Έχει μείνει όμως γνωστή για μία από τις 3 που έχασε. Αυτή για το ρόλο της στο «Όσα παίρνει ο άνεμος» το 1939. Τότε προτάθηκε για Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου, το οποίο κέρδισε η Χάτι Μακδάνιελ, η πρώτη Αφροαμερικανίδα ηθοποιός που κερδίζει το Χρυσό Αγαλματίδιο.
ρόλοι που ανέδειξε ή τους χαρακτήρισε, ο διπλός ρόλος της Τέρι και της Ρουθ στο Μαύρο Καθρέφτη, η υποψήφια για Όσκαρ ερμηνεία της στο Λάκκο με τα Φίδια, αλλά και η αντικατάσταση της Τζοάν Κρόφορντ στο sequel του Τι απέγινε η Baby Jane με τον τίτλο Το μυστικό της Σαρλότ. Ήταν η επικρατέστερη για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που τελικά κατέληξε στην Grace Kelly στην ταινία του Alfred Hitchcock «Τηλεφωνήστε, ασφάλεια μέσου δράσεως». Τα χρήματα όμως που ζήτησε ήταν υπερβολικά πολλά. Ο Hitchcock της είχε προτείνει να πρωταγωνιστήσει και στη Ρεβέκα. Όταν όμως η ίδια έμαθε το ότι η αδελφή της ήταν συνυποψήφια, αρνήθηκε το ρόλο. Όσο είχε σχέση με τον Jimmy Stewart, της προτάθηκε και ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο πλέον κλασικό «Μια υπέροχη ζωή» του Frank Capra, τον οποίο και αρνήθηκε. Ήταν η τρίτη και η τελευταία φορά που της πρότεινε συνεργασία ως σκηνοθέτης. Απορρίπτηκε το ρόλο της Blanche DuBois στο λεωφορείο Πόθος, που κερδίζει η Vivian Lee. Χάνει το γιο της στα 42 του χρόνια από το σύνδρομο Hodgkins το 1965, κάτι που της τύχησε πολύ. Υποδίθηκε αρκετές φορές στον κινηματογράφο το τέρι του Errol Flynn, για την ακρίβεια σε 8 ταινίες, ρόλους που θεωρούσε ως επιτοπλίστων κατώτερους των δυνατοτήτων της. Χρόνια αργότερα θα δηλώσει πως ήταν ερωτευμένη με τον συμπροταγωνιστή της. Το 1980 έπαιξε για περίπου μια δεκαετία αποκλειστικά στην τηλεόραση. Στη συνέντευξή της στον Αλέκο Λιδωρίκη το 1953 είχε μιλήσει και για τη σχέση της με την ελληνική γλώσσα και είχαν διαβάσει μαζί ελληνικές λέξεις. Τώρα αυτή η γυναίκα τα έχει ζήσει όλα, όλη αυτή την εποχή, τη χρυσή και την τεράστια. Και μου είπες το Όσκαρ είχε ευχαριστήσει 27 νοματέους. Ναι, και έχει ακόμα το ρεκόρ της ηθοποιού που έχει ευχαριστήσει περισσότερους στον ευχαριστήριο λόγο της. Καλά έκανε, ευγνωμοσύνη. Μπράβο της. Γι' αυτό της έδωσαν 2 Όσκαρ. Η ευγνωμοσύνη βέβαια δεν ήταν συναδελφή της, αυτό να το πούμε. Το είδατε και μέσα στο ρεπορτάζ. Να γράψει διαθήκη σου 9 ετών και να πεις θα κληροδοτήσω στην αδελφή μου την ομορφιά μου γιατί εκείνη δεν έχει. Εντάξει, παιδάκια ήταν, παιδάκια. Καλοσυνάτο. Και δεν ξαναμίλησαν ποτέ μετά από τα 60 κάτι τους, 70. Καλά, Μαρκιστέ. Έλα, είχε πάρει καμία κούκλα. Ναι. Whatever happened to Baby Jane στην πραγματική ζωή. Ένα πράγμα. Να σου πω πριν σε εγκαταλείψουμε, γιατί η Τόνια σε συχαίνεται, όπως προείπε. Ισχύει αυτό το πράγμα. Same here. Βάζεις διαχωριστικό σε νιώθω. Έχεις να μας